Ένα από τα ολοκένουργια παιχνίδια που μας χάρισε η Gamescom, το οποίο το είδαμε για πρώτη φορά στο Opening Night Live, ήταν το Atlas Fallen, Deck 13, η δημιουργή του The Search, το οποίο είδε ο Σάκης. Ε, ναι, είδα σε μια behind closed doors ε, παρουσίαση. Πρόκειται όπως είπες ε, για το επόμενο παιχνίδι της Deck 13. Την Deck 13 προσωπικά την λατρεύω, ε, χωρίς να έχει βγάλει ξέρω εγώ παιχνίδια που έχουν αφήσει εποχή. Ε, έχει κάνει μερικέ πάρα πολύ ενδιαφέρουσες προσπάθειες και εγώ ειδικά τα σερτς τα αγαπώ. Τώρα, το Atlas Fallen αλλάζει λιγάκι σκηνικό εντελώς. Ε, πρόκειται για ένα action RPG. Semi-open world το ονόμασαν. Είναι, λέει, σε αρκετά μεγάλο βαθμό linear, γραμμικό αλλά μπορεί και έχει ο παίκτη λέει, μια 360 εμπειρία. Ε, αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι η κλίμακα του. Είναι τεράστιο ε, το παιχνίδι. Φαντάζομαι ότι ο παίκτη μετακινείται ε, μέσα στου χάρτε με slide πάνω σε άμμο. Έφερε λιγάκι σε ντιούν ε, το όλο setting. Ε, είπαν ότι είναι αρκετά narrative. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Ε, έκανα και κάποιες ερωτήσεις. Τον ρώτησε για παράδειγμα τον άνθρωπο που μα έκανε την παρουσίαση μοιάζει περισσότερο, επειδή έχει κάνει η Deck 13, έχει κάνει Souls-like παιχνίδια, λέω μοιάζει περισσότερο με Souls-like ή με Darksiders, γιατί μου φάνηκε πολύ κοντά στο Darksiders και μου λέει, ωραία ερώτηση, Darksiders. Και φαίνεται, μοιάζει πάρα πολύ με Darksiders, έχει πολλές μάχες, πολύ επικές μάχες, με όπλα που αλλάζουν κατά τη διάρκεια της μάχης. Έχει πολύ ε, μεγάλο ε, customization στα, ε, στα όπλα. Ε, τεράστια κλίμακα στα bosses. Μου θύμισε bosses τύπου κολοσσών όπως το Shadow of the Colossus, ε, που έπρεπε να βρεις και τα, το σωστό timing. Τέλος πάντων, ε, θεωρώ ότι είναι ένα ακόμη καλό, και μέχρι εκεί δεν ξέρω αν είναι κάτι παραπάνω, καλό ε, παιχνίδι της ε, DEC 13. Αυτά λοιπόν για το Atlas Fallen, το οποίο κυκλοφορεί το 2023. Για περισσότερα παιχνίδια από την Gamescom 2022, μείνετε συντονισμένοι στα κανάλια των Unboxholics και του Γερμανού. Αυτά από εμάς. Αυτά. Αυτά.